ανοιχτείτε πιστός ο λόγος και περί του των συζητήσεις και γενεαλογίας και έρην και μάθες νομικάς περίστατο και ενέστε ημίν των θόνιμων συνεργών και αντιλήφθερα ενίσχα των θεοκού φωτισμών κράτων να καθίσουν οργής κινδύνου και ανάγκης όρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Στόρους εξεργασίας καλάς, η ατάφτην ευλογώνα και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν των μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων μου. Εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκείας Σταματρού. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή, όχι για μένα, όσο για τον τόπο. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές ακόμα και από αυτές του 1974. Γιατί το 1974 είχαμε βγει από τη δύσκολη στιγμή και κάνουμε εκλογές. Εδώ για να βγούμε από τη δύσκολη στιγμή πρέπει να κάνουμε εκλογές. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση πραγματικής αλλαγής. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Δεν θα κάνουμε συγκυβέρνηση, δεν θα κάνουμε συγκατοίκηση, δεν χρειάζεται να είναι η συνεργασία με την κλασική έννοια του όρου, απαιτείται οι ανεξάρτητοι Έλληνες να είναι η εγγύηση της επόμενης κυβέρνησης. Αυτοί που δεν θα αφήσουν τα πράγματα να πάνε οπουδήποτε αλλού, παρά μόνο εκεί που πρέπει να τα στείλει ο ελληνισμός, η ελληνικότητα, αυτό που ξέρουμε ως ελληνικότητα, ως ιδέα, ως πνεύμα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχουν τρεις άξονες που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα. Ο πρώτος άξονας είναι η κατάργηση του μνημονίου. Αλλά το μνημόνιο από μόνο του και η κατάργησή του είναι για μένα μισή δουλειά. Η επόμενη δουλειά που το ολοκληρώνει είναι η κατάργηση όλων αυτών των εφαρμοστικών διατάξεων και νόμων που το συνοδεύουν. Και δυστυχώς αυτοί οι νόμοι και οι διατάξεις είναι 489. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να καταργηθούν και για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν μπορούν να καταργηθούν σε μία μέρα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει να διώξουμε όλη αυτή την κατάσταση από τη χώρα, με βασική προϋπόθεση όμως και αρχή την κατάργηση του μνημονίου. Ο δεύτερος άξονας είναι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης και αυτάρκειας, εγώ προσθέτω, της χώρας μας. Δεν έχει νόημα να πούμε τι διώχνουμε, έχει επίσης μεγαλύτερο νόημα να πούμε τι φέρνουμε. Και είμαστε το μοναδικό κίνημα που αυτό το γράψαμε. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όπως λέμε, ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Άρα ό,τι είπαμε ισχύει. Μπροστά μπαίνουν ορισμένα βασικά σχέδια και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον είναι ο λογιστικός έλεγχος. Να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά, τι έχουμε βρει. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την περιοχή μας να γίνει έρμεο του Μπόμπολα και στα ορυχεία και στην ενέργεια γενικότερα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τον αγροτικό κόσμο να παραπέει και να είναι έρμεο του Σάλα και της Τράπεζας Πειραιώς. Οι αγρότες θα γυρίσουν και θα χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που δημιουργούμε. Θα ήθελα να πω και ένα τρίτον άξονα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές, όπως είπα στην αρχή, είναι πιο σημαντικές εκλογές από το 1974 και μετά. Οι πιο σημαντικές έχουν να κάνουν με το κλείσιμο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, της περίοδου της μεταπολίτευσης που λέμε όλοι. Αλλά η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία κινήθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και λειτουργήσε μέσα από μια συγκεκριμένη γενιά πολιτικών. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτό, θα πρέξει μαζί με το τέλος αυτής της περίοδου να τελειώσει και αυτή η γενιά των πολιτικών. Μια νέα αρχή απαιτεί και νέο πολιτικό δυναμικό. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον αγώνα μπαίνω. Σε αυτόν τον αγώνα ζητάω τη στήριξή σας. Θέλω να κάνουμε κάτι καινούριο. Κάτι από την αρχή. Κάτι που να μην έχει σχέση με το κακό παρελθόν. Κάτι που να μην έχει σχέση με τις λίστρες Λαγκάρτ και με τα στικάκια.
Για να γίνει αυτό, χρειάζομαι τη στήριξη όλων σας. Για να γίνει αυτό, ζητώ να δανειστώ την ψήφο σας και σας υπόσχομαι ότι θα σας επιστρέψω αξιοπιστία. Ευχαριστώ πολύ.